Ώρα λοιπόν για την αθλητική ενότητα της εκπομπής. Η Μαρία Πετρούτσα από το αθλητικό τμήμα του Ομίλου βρίσκεται κοντά μας. Δεν είναι μόνη της όμως, έχει έρθει με εκλεκτούς καλεσμένους. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πραγματικά δίπλα μου ο κύριος Μανώλης Κατσιαντάκης είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξυφασκίας αλλά και γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξυφασκίας. Καλώς ήλθατε. Μεγάλη μας χαρά και τιμή που χαρά τον και έχουμε τιμή, βέβαια μαζί μας. Και δίπλα ο Φουστανάκης ο νεότερος, ο Στέλιος ο Φουστανάκης, αθλητής, μέλος της Εθνικής Ομάδας και χρόνια πολλά κιόλας. Έχει γενέθλια σήμερα. Οι δύο καλεσμένοι μας, Νικολέτα, είναι εδώ επαφορμής μια σπουδαία διοργάνωση που το πείτε το Σαββατοκύριακο στα 2 ωράκια, αφορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ξυφασκίας Νέων Ανδρών. Και θα έλεγα, πρόεδρε, να ξεκινήσουμε από αυτό, να μας πείτε περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Να ξεκινήσω καταρχήν από το γεγονός ότι η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου, σε συναντήσεις που είχαμε προγενέστερα, είχαν την ιδέα να διοργανώσουν κάποιο μεγάλο αγώνα εδώ στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη. Και εγώ με την ιδιότητά μου σαν Γενικός Γραμματέας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, που επηρεάζω αρκετά, πιστεύω, τις αποφάσεις, καταφέραμε να πάρουμε αυτόν τον αγώνα στην Ελλάδα και εγώ πρότεινα να γίνει στην Κρήτη, γιατί στα 2 ωράκια οι εγκαταστάσεις είναι καταπληκτικές. Mm-hmm. Μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχουν στην Αθήνα τέτοιες εγκαταστάσεις για να κάνεις ένα τόσο μεγάλο τουρνουά. Παρήγορο είναι που αυτό. Είναι πολύ τεχνικό και θέλει... Θα ήταν χαρά μας να έρθετε να δείτε τι δυσκολίες έχει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν το ότι θα είχαμε αυτό το τουρνουά, αυτό το κύπελο κόσμου στην Κρήτη. Ελπίζαμε σε μια καλή συμμετοχή. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα ήταν πάνω από 120 αθλητές. Τελικώς έφτασαν να είναι 179. Είναι τεράστιο νούμερο για πρώτη διοργάνωση. Και αν πάμε καλά, που θα πάμε καλά, του χρόνου θα έχουμε δυσκολίες στην οργάνωση, θα έρθουν πάνω από 250. Θα σπάσουμε και το παγκόσμιο ρεκόρ. Χρόνου στην Κρήτη. Συγγνώμη. Και σκοπεύετε να την κάνετε και του χρόνου. Είναι ήδη αποφασισμένο και του χρόνου και του παραχρόνου. Δηλαδή, πολύ μέχρι ωραία. Και το 18 και 19 θα γίνει εδώ. Ωραία. Η ελληνική ομάδα θα αποκτήσει μια μεγάλη εμπειρία. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε τέτοιους αγώνες ή σε πολλούς, εν πάση περιπτώσει, γιατί τα οικονομικά μας είναι πολύ μέτρια. Βασική χορηγή μας είναι οι γονείς. Συνήθως έτσι γίνεται. Και θα είναι τεράστια εμπειρία για τα παιδιά, 20 αθλητές μας θα λάβουν μέρος εδώ. Και επιπλέον είναι συγκινητική προσπάθεια των 4 σωματείων της Κρήτης, που έχουν δουλέψει πολύ σκληρά για να έχουμε επιτυχία σε αυτόν τον αγώνα. Αυτά σαν αρχική στο ενημέρωση. Στο γενικότερο πλαίσιο. Στέλιο, 179 αθλητές, όπως είπε και ο πρόεδρος, από 27 χώρες, αν δεν κάνω λάθος. Mm. Πολύ υψηλό το επίπεδο, έτσι. Και για σας φαντάζομαι ότι είναι πολύ σημαντική εμπειρία. Βέβαια, είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο. Είναι από τους κορυφαίους αγώνες και θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους μας. Μάλιστα. Αθλητές, λοιπόν, 20 είπαμε οι αθλητές της Ελληνικής Αποστολής. Μεταξύ αυτών και εσύ υπάρχουν και άλλα παιδιά από την Κρήτη που θα μας εκπροσωπήσουν. Βεβαίως. Είμαστε από δύο σωματεία. Από δύο κρητικά σωματεία συμμετέχουμε, νομίζω, 6 αθλητές. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δεν είναι χάρη που έρχονται εδώ. Είναι η πρώτη 20 του κλασμάν. Mm-hmm. Υπάρχει, δηλαδή... Στην κατάταξη. Υπάρχει κανονισμός. Συμμετέχουν 6 παιδιά από την Κρήτη, γιατί είναι στους πρώτους 20 στην κατηγορία νέων. Είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι η Ξυφασκία συνεχώς κερδίζει έδαφος και στην Κρήτη, και στην Ελλάδα συνολικά, αλλά και στην Κρήτη. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Ανεβαίνει διαρκώς. Mm. Κερδίζει τον κόσμο και τον κόσμο. Είχαμε στόχους βασικούς στο παρελθόν, κοινωνικούς στόχους. Δηλαδή τα παιδιά να τα έχουμε κοντά μας από το να πηγαίνουν στις καφετέρειες κτλ. Mm. Αλλά σιγά σιγά αυτό στην πράξη δίνει και αποτελέσματα. Έχουμε στις μικρές κατηγορίες παγκόσμιους πρωταθλητές. Mm. Δεν είναι σπορ πολύ διαδεδομένο και δεν έχει, πώς το λένε, δημοτικότητα. Αλλά τα αποτελέσματα είναι καταπληκτικά. Πάντως, αυτό που λέει η Νικολέτα, εγώ θέλω να σταθούμε και με τη δική σας ιδιότητα που έχετε γνώση και τι επικρατεί γενικότερα στη χώρα. Είναι αυτό που λέει. Βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο το άθλημά σας αποκτά όλο ένα και περισσότερους φίλους. Εμείς τουλάχιστον το βλέπουμε. Μπορείτε να πιστέψετε ότι στις κατηγορίες μικρές παίζουν 800 παιδάκια. 1000 παιδάκια. Είναι εντυπωσιακό, νομίζω. Πίστευτο.
Τα επόμενα χρόνια, οπότε σημαίνει, πρόεδρε, ότι μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Θα το δούμε. Φιδωλός ο πρόεδρε. Χαμογελάει όμως, οπότε νομίζω προδίδει τις σκέψεις του. Στέλιο, να μας πεις λίγο σε ό,τι αφορά τους αγώνες. Ξεκινάνε αύριο 9 η ώρα το πρωί για τον κόσμο που θέλει να βρεθεί στα δύο ωράκια. Ναι, είμαστε 23 πίστες συνόλες. Έχουν χωριστεί οι 16 πρώτες, ξεκινάνε 9 η ώρα το πρωί. Εγώ είμαι στις υπόλοιπες, οι οποίες ξεκινάνε 10:45. Και θα πάρει μέχρι το απόγευμα. Μέχρι τις 5-7 η ώρα. Μπορεί και όχι, πιο πολύ. 7 η ώρα είναι η τελική. Και την Κυριακή το ίδιο. Την Κυριακή είναι ομαδικό, είναι πολύ πιο εύκολο. Χρονικά πιο εύκολο. Mm-hmm. Πολύ, πολύ δύσκολο αγωνιστικά, γιατί παίζουν μόνο οι πολύ ισχυρές ομάδες, που είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Να υπολογίσετε ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι χώρες μέχρι 12 αθλητές. Οπότε mm-hmm. οι μεγάλες δυνάμεις είναι εδώ. Δηλαδή είναι 12 Ιταλοί, 12 Γάλλοι, 12 Ούγγροι, 12 Ρώσοι. Καταλαβαίνετε. Οι οποίοι έχουν πολύ ψηλό επίπεδο ξεφασκίας. Έτσι, ναι. Νομίζω ότι για το κοινό της Κρήτης είναι μια μοναδική εμπειρία να βρεθεί και να παρακολουθήσει και αθλητισμό. Και μόνο να το δει αυτό επίπεδο. Το γεγονός και πώς είναι οι εγκαταστάσεις, είναι κάτι έτσι πρωτόγνωρο. Δεν έχει ξαναζήσει η Κρήτη κάτι τέτοιο. Σε τέτοιο επίπεδο, σε τέτοιο επίπεδο όχι, σίγουρα. Όχι. Νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια γενικότερα στον αθλητισμό, σε αυτά που λέμε τα μικρότερα, τα λιγότερο δημοφιλή, θα έλεγα, σωστότερα σπορ, το βλέπουμε αυτό. Και η Κρήτη και το Ηράκλειο φιλοξενεί τέτοιου είδους διοργανώσεις και νομίζω τα καταφέρνει η πρόεδρε, έτσι. Έτσι πιστεύω εγώ. Για να μας εμπιστευτείτε άλλωστε. Αυτό σημαίνει. Στέλιο, να σε ρωτήσω για τον κόσμο που ενδεχομένως δεν ξέρει. Οι αγώνες αυτοί είναι κύπελο νέων ανδρών, ξύφος μονομαχίας. Τι ακριβώς είναι αυτό? Βλέπουμε πίσω μας και κάποια πλάνα. Να μας δώσει έτσι 2-3 χαρακτηριστικά να καταλάβει ο κόσμος που δεν ξέρει. Το ξύφος μονομαχίας είναι από τα 3 όπλα της ξυφασκίας. Χτυπά για να ακουμπάει τον αντίπαλο μόνο με την πούντα, την άκρη δηλαδή του σπαθιού, και βρίσκεται σε όλο το σώμα. Σε αντίθεση με το φλερέι και τη σπάθη, τα άλλα δύο, τα οποία είναι από τη μέση και πάνω. Νομίζω σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον και από τα πλάνα που παρακολουθούμε πίσω, έστω και αν δεν είναι ιδιαίτερα μοιημένοι, τουλάχιστον το μεγαλύτερο εύρος του κοινού, παρακολουθώντας μπορεί να κατανοήσει περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Το ξύφος μονομαχίας έχει ένα καλό, ότι ό,τι βλέπει ο θεατής όσον αφορά τις λάμπες, το χτύπημα, αυτό είναι. Γιατί στα άλλα δύο όπλα που είναι συμβατικά όπλα και είναι πάρα πολύ γρήγορες οι κινήσεις, μπορεί να ανάψουν δύο φώτα και να έχει δίκιο ο ένας και να μην καταλαβαίνει ο κοινός θνητός απολύτως τίποτα, γιατί δεν πιάνει το μάτι του αυτή την ταχύτητα. Εδώ όμως θα ξέρεις ότι αν ανάψει ένα φως, έδωσε χτύπημα ο ένας. Αν ανάψουν και τα δύο, είναι χτύπημα διπλό και οι δύο. Σωστά. Και είναι πολύ πιο κατανοητό και πιο απλό για τον κόσμο. Να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο να βρεθεί. Να κλείσουμε έτσι ενδεχομένως για γονείς που μας βλέπουν ή και παιδιά. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί με την ξυφασκία? Για μένα υπάρχει. Η αγάπη, φαντάζομαι, για το άθλημα. Πρώτα απ' όλα είναι ο σωματότυπος. Εντάξει, θέλουμε τους πάντες. Αλλά λέμε τώρα για να γίνει ένας καλός αθλητής και να γίνει πρωταθλητής. Θέλει συγκεκριμένο σωματότυπο. Θέλει μεγάλη ταχύτητα. Θέλει τεχνική, που όλα αυτά απαιτούν όμως μυαλό. Χωρίς μυαλό δεν μπορεί να παίξει ξυφασκία. Και οι περισσότεροι παγκόσμιοι πρωταθλητές είναι μηχανικοί, μαθηματικοί, φυσικοί, άνθρωποι δηλαδή των επιστημών. Θέλει τόση εξειδίκευση λοιπόν. Ηλικιακά υπάρχει περιορισμός στο πότε μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ξυφασκία? Ναι, υπάρχει. Στην Ελλάδα ξεκινάνε τα παιδιά από 6, αλλά μπορούν να πέσουν σε αγώνες από 8. Mm-hmm. Και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία απαγορεύεται να παίξει κάποιος αν δεν έχει κλείσει τα 13. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να καλέσουμε ξανά τον κόσμο να βρεθεί στα δύο ώρα και το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι. Όχι. Ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε εδώ και κάνετε μια προβολή στο άθλημά μας εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, που αύριο και μεθαύριο θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός της παγκόσμιας ξυφασκίας. Ακριβώς έτσι. Να πάνε όλα καλά, να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα και σίγουρα εγώ θα τα ξαναπούμε. Ελπιστώ για κάποια καλά αποτελέσματα. Για να το λέει ο πρόεδρος, κάτι θα ξέρει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.